Θα με επιτρέψετε να πάω στην κυρία Κατσέλη. Θέλω ένα σχόλιο για τη δημοσκόπηση που είδατε καταρχήν. Για αυτά ας αρχίσουμε από το αισιόδοξο. Νομίζω ότι το πιο αισιόδοξο μήνυμα αυτής της δημοσκόπησης είναι ότι 60% του κόσμου παρακολουθεί την πολιτική, ενδιαφέρεται για την πολιτική, είναι ενεργοί πολίτες. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαπίστωση. Πετε μου κάτι. Πριν από 1,5 μήνα είχα τη χαρά να σας φιλοξενώ εδώ. Και ήσταν Πασόκ. Πέρασε 1,5 μήνα, πολύ γρήγορα γίνονται τα πράγματα. Και τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχετε βρεθεί εκτός Πασόκ και ετοιμάζεται ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Τα λέω σωστά? Κύριε Πρετέντερη, πρώτα-πρώτα ήμουνα Πασόκ, αλλά το Πασόκ, όπως έδειξε η δημοσκόπησή σας, έχει πάει αλλού. Εντάξει, αυτό είναι έχει... αυτό, αφορά το Πασόκ. Άρα, για σας εγώ, έμεινα εκεί που ήμουνα. Το Πασόκ άλλαξε. Ναι. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτό που επιβεβαιώνει και η δημοσκόπηση είναι η διολίσθηση του ΠΑΣΟΚ και η μετάλλαξή του σε ένα κόμμα που είναι λοιπόν, κεντροδεξιό. Θα επανέλθουμε σε αυτό, πρέπει να πάω στις διαφημίσεις. Αυτό που ήταν. Περιμένετε. Εγώ είμαι συνεπής στις αρχές μου και σε αυτό που είμαι. Ωραία. Τις λοιπόν. Αρχές και τις αξίες που πάντοτε μάλιστα. Από 17 χρόνια πρέσβευα. Την ερώτηση που έκανα και μου το πήγατε αλλού. Το φτιάχνετε το κόμμα ή δεν το φτιάχνετε? Ολοκληρώσαμε όλες τις συζητήσεις με διάφορους συναδέλφους, με στελέχη σε όλη την Ελλάδα και θα υπάρξουν ανακοινώσεις, κύριε Πρετεντέρη, τις επόμενες εβδομάδες. Μάλιστα. Το κόμμα αυτό θα κατέβει στις εκλογές? Ναι, φυσικά. Δηλαδή δεν το φτιάχνετε εν ώψη μιας διαπραγμάτευσης, ας πούμε, επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ ή κάτι τέτοιο? Κύριε Πρετεντέρη, νομίζω το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια νέα ρεαλιστική πρόταση εξόδου της χώρας από την κρίση. Ναι. Αυτή την πρόταση θέλουμε. Εντάξει. Διαβάζω όμως σήμερα το άρθρο σας. Ως πρόταση στις εκλογές. Ναι, κυρία Κατσέλη. Διαβάζω όμως το άρθρο σας σήμερα. Λέτε παραλογισμό στο νέο μνημόνιο. Στην Λιμπερασιόν, λέτε. Στην Λιμπερασιόν. Στην Λιμπερασιόν, ναι. Ναι. Διαβάζω. Ναι. Λέτε παραλογισμό στο νέο μνημόνιο. Mm-hmm. Οι όροι του δεύτερου δανείου των 130 δις στερούνται κάθε οικονομικής και πολιτικής λογικής, αποσταθεροποιούν την οικονομία κλπ. Κλπ. Μα η λογική αυτή είναι ακριβώς η ίδια. Δεν με τον πρώτο μνημόνιο που εσείς που γράψατε και εφαρμόσατε. Ατυχώς όπως φαίνεται. Κύριε Πρετεντέρη, δεν είναι η ίδια λογική. Πλήρως. Όχι, δεν η εσωτερική είναι. Υποτίμηση είναι. Ναι. Η απελευθέρωση, η απορρίθμιση αγοράς εργασίας. Θέλετε ο περίφημος ανταγωνισμός, γιατί? Η ανταγωνιστικότητα, η υπερφορολόγηση. Ό,τι ακριβώς κακό είχε το πρώτο μνημόνιο, το έχει και το δεύτερο αν έχει, συν το κόψιμο του χρέους. Αυτό είναι το θετικό του. Λοιπόν, το πρώτο. Υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία και διαφορετικές συνθήκες. Το πρώτο μνημόνιο, κύριε Πρετεντέρη, ήταν κάτω από συνθήκες που είχαμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα και ήταν μέτρα έκτακτης ανάγκης, τα οποία εντόπισαν το πρόβλημα αυτό στο δημόσιο είναι. Τομέα. Αφήστε με όμως να ολοκληρώσω. Το οποίο εντόπισαν το πρόβλημα στο δημόσιο τομέα και έγινε μια βίαιη, μεγάλη προσαρμογή μέσα σε ένα χρόνο, κυρίως στο δημόσιο τομέα. Μετά από 2 χρόνια έχει μπει νερό στα βλάκι. Μετά από αυτή τη δημοσιονομική προσαρμογή, η κατάσταση το φθινόπωρο του 2011 και του 2012 οι αρχές είναι αρκετά διαφορετική. Είχαμε για πρώτη φορά ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης των 831 εκατομμυρίων. Είχαμε και έχουμε περιθώρια διαπραγμάτευσης. Αυτά τα περιθώρια διαπραγμάτευσης δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αντίθετα, δώσαμε μάχες οπισθοφυλακή. Ενώ είχαμε διαπραγματευτεί το πρώτο μνημόνιο. Το που πρώτο εσείς μνημόνιο, ίδια μου είπατε ότι το 3 ώρες το είδατε. Πρώτο μνημόνιο ήταν, όπως σας είπα, μέτρα έκτακτης ανάγκης. Κάτω από ασφιχτικές συνθήκες. Άρα δεν διαπραγματευθήκατε. Μα εγώ σας είπα. Δεν υπήρχε καμία διαπραγμάτευση. Μια στιγμή. Στο πρώτο μνημόνιο δεν υπήρξε διαπραγμάτευση και το κατανοώ. Στο δεύτερο μνημόνιο, όπου οι συνθήκες έχουν αλλάξει, έχεις και χρόνο διαπραγμάτευσης και διαφορετική πρόταση. Μάλιστα. Διότι μέσα είσαι σε μια βαθιά ύφεση, η οποία δεν δικαιολογεί με τίποτα, μα με τίποτα, μέτρα περικοπών μισθών κατά 20, 30, 40% στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί, κύριε Πρετεντέρη? Διότι αυτό θα βαθύνει ακόμα περισσότερο την ύφεση και αντιστρατεύεται το βασικό στόχο που είναι η διαχειρισιμότητα και βιωσιμότητα του χρέους, δηλαδή τον κεντρικό στόχο του PSI. Ξέρετε όμως, σας πήρα απλός πολίτης, κυρία Κατσέλη, φυσικά. Αυτά τα θυμηθήκατε όταν φύγατε από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις εδώ 2 χρόνια, όπου γνωρίζει νομίζω και εσείς και όλοι οι πολίτες τη συνέπεια την προσωπική τη δική μου. Ναι. Από την αρχή. Από τον Ιούνιο του 2010, σε μια σειρά θέματα είχα προτάξει διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Γι' αυτό πήρα το κόστος, κύριε Πρετεντέρη.
το κόστος. Και σας θυμίζω ότι τώρα, πήρα. Αλλά, όχι, στιγμή, όχι, δεν με συγχωρείτε. Κυρία Κασέ, δεν το κόστος. Πήρα το κόστος όταν πέρασα τη ρύθμιση. Πολύ ωραία. Πήρα το κόστος όταν πέρασα τη ρύθμιση των χρεών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν πέρασα τη ρύθμιση των χρεών για τα νοικοκυριά. Όταν ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο, τρεις συναδελφοί σας τότε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σηκώσαν το χέρι τους και το καταψήφισαν. Ναι. Και μείναν εκτός ΠΑΣΟΚ. Δεν πίστευα, κύριε Πρεσβεντέρη. Το ψηφίσατε, το εφαρμόσατε ανεπιτυχώς όπως προκύπτει σε δύο κορυφαία υπουργεία ανάπτυξης και μετά εργασίας. Και μετά, θα με επιτρέψετε να σας πω, έρχεστε και ζητάτε και τα αρέστα από τους άλλους που δεν το εφαρμόσατε το μνημόνιο. Πρώτα-πρώτα δεν ζητάω ποτέ τα αρέστα από κανέναν παρά μόνο από τον εαυτό μου. Έκφραση. Δεύτερον. Το πρώτο μνημόνιο το ψήφισα και το ψήφισα ενσυνείδητα. Και ό,τι ακολούθησε μετά. Και το ψήφισα ενσυνείδητα και όπως σας είπα, διότι πίστευα και πιστεύω ότι το 2010 δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Τώρα, σήμερα, τον προηγούμενο εξάμηνο υπήρχαν άλλες επιλογές. Μάλιστα. Και αυτή την επιλογή την είχα, γι' αυτό πήγα και είδα τον κύριο Παπαδήμο, γι' αυτό από το Σεπτέμβριο ζήτησα από τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσουμε εμείς ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και να αλλάξουμε το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Δυστυχώς χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Και να δούμε όμως τώρα μπροστά τι πρέπει να κάνουμε, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, διότι ο κόσμος αναζητεί μια νέα ωραία, πολιτική ρεαλιστική πάμε στο μπροστά, πάμε στο μπροστά που λέτε. Εντός των ημερών θα γίνουν ανακοινώσεις για το νέο κόμμα που είπατε, εδώ εντός της εβδομάδας. Τις επόμενες εβδομάδες. Πρώτης εκλογής αρχηγού του ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά θα δούμε πότε ακριβώς. Συνομιλείτε με βουλευτές ανεξάρτητους ή και με βουλευτές που είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ ακόμα? Συνομιλούμε με όλους τους βουλευτές και μέσα στο ΠΑΣΟΚ και εκτός ΠΑΣΟΚ και κυρίως με στελέχη της κοινωνίας, όλα αυτά τα στελέχη τα οποία θέλουν μια καινούρια πρόταση. Επικεφαλής του νέου σχήματος θα είστε εσείς, ο κύριος Καστανίδης, κάποιος άλλος? Ποιος θα είναι επικεφαλής? Κοιτάξτε, και αυτό θα ανακοινωθεί όλοι μαζί. Πάντως να είσαστε σίγουρος ότι αυτό το κόμμα θα είναι ένα ανοιχτό κόμμα, ένα δημοκρατικό κόμμα και ένα συλλογικό κόμμα. Δηλαδή ακόμα δεν θα υπάρχει, δεν θα έχει πρόεδρο. Θα είναι κάποιος πρόεδρος. Βεβαίως θα υπάρχει και πρόεδρος, και βεβαίως θα υπάρχει και πρόεδρος, αλλά το ζητούμενο, και αυτό είναι μια διαφορά, είναι πραγματικά να μην έχουμε τα αρχηγικά κόμματα έτσι σωστό, όπως τα γνωρίσαμε αντίληψη. Στην Ελλάδα, αλλά να είναι ανοιχτό στην κοινωνία και η βάση να είναι ουσιαστικά πραγματικά να μπορεί πρόεδρος. Να καθορίζει. Θα το δούμε, κύριε Πρόεδρε. Α, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Νομίζω θα το δούμε. Ωραία, και θα φτιάξετε κοινοβουλευτική ομάδα. Θα φτιάξει η κοινοβουλευτική ομάδα με υπάρχοντες βουλευτές. Κάθε κόμμα, εφόσον πάμε μπροστά. Αν είστε 10, να φτιάξουμε, 10 εφόσον πάμε μπροστά, να φτιάξουμε κάτι καινούριο, θα υπάρχουν τα όργανα, θα τα ανοίξουμε για διαβούλευση και να είσαστε σίγουρος ότι το πιο βασικό θα είναι να δώσουμε ρεαλιστικές λύσεις μέσα στο ευρώ, γιατί αυτό έχει σημασία, μέσα στο ευρώ, τι μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε έναν οδικό χάρτη που να μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί με τον κόσμο. Τον κύριο Παπανδρέου έχετε μιλήσει καθόλου για αυτά τα σχέδιά σας ή δεν έχετε καμία επικοινωνία μαζί του? Όχι, τώρα από τη στιγμή που έγινε η διαγραφή μας από το ΠΑΣΟΚ αλλά και όχι μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα ουσιαστικά δεν έχω αυτή την επαφή, τη συζήτηση. Θα ήθελα κάποια στιγμή να την κάνω πραγματικά γιατί είναι πολλά πράγματα που πρέπει να συζητηθούν. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος Ευθυμίου, γιατί πραγματικά αυτή είναι μια αγωνία την οποία την εκφράζουν και πάρα πολλά στελέχη και ξέρω ότι και ο Πέτρος Ευθυμίου το αισθάνεται. Μπορεί να γίνει ανανέωση από μέσα. Αυτό κυρία είναι Κατσέδη, ένα βασανιστικό ερώτημα. Η αγαπητή φίλη Λούκα, το βασανιστικό ερώτημα πρέπει νομίζω να απαντηθεί το Σαββατοκύριακο. Επειδή είσαι εδώ και χαίρομαι. Όταν είπα ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκινήσει με τη γλώσσα της αλήθειας στον εαυτό του και απέναντι σε όλους, πρέπει να ξεκινήσει από το πώς έφτασε ως εδώ. Εγώ από το 2007 ήμουν αποκλεισμένος επειδή δεν ψήφισα τον Γιώργο Παπανδρέου πρόεδρος, δεν ήμουν σε κανένα όργανο. Εσύ ήσουν το μεάρχης και στον κλειστό κύκλο. Θέλω να σου πω το εξής. Στη μοναδική συνάντηση που μου ζήτησε ο Παπανδρέου Ιούλιο του 2009, ήμουν τότε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του ΑΣΕ, του είπα σταμάτα να υιοθετείς κάθε αίτημα. Το έλλειμμα είναι πάνω από διψήφιο. Το κρύβει η Νέα Δημοκρατία, το κρύβει ο Μπαρόζο σε αλληλεγγύη στον Καραμαλή. Δεν ξέρουμε το ύψος του χρέους. Θα κληθούμε να κυβερνήσουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σταμάτα να υιοθετείς οτιδήποτε μας προσφέρεται ως φιλολαϊκό. Έκτοτε δεν με ξανακάλεσε και δεν με έκανε και υπουργό και δεν ξέρω ακριβώς πώς χειριστήκατε τα θέματα όσοι είστε υπουργοί. Δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί επί της ουσίας τι κατάλαβε, τι έκανε και γιατί το έκανε. Αλλά γι' αυτό λέω εγώ λοιπόν δεν... ότι όποιο δρόμο να διαλέξουμε απέναντι στον ελληνικό λαό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα θέματά μας γιατί είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έφερε τη χώρα κρεοκοπημένη
5 Οκτωβρίου του 2009, αλλά είναι εξίσου γεγονός ότι το Πασόκ τις δικές του ευθύνες για τον τρόπο διαχείρισης. Και δεν μπορούμε να πάμε στο ελληνικό λαό ούτε από παρθενογένεση κανένας μας, ούτε από μηδενίζοντας ένα κοντέρ την ώρα που έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους, διαρκή ηφαισιακή πορεία και μια εικόνα της χώρας που δεν δίνει ρεαλιστική έξοδο από την κρίση. Μα αυτό αφορά όλους μας και αφορά όλους μας απέναντι σε ένα ευρύτερο θέμα που είναι όχι μόνο η παράταξή μας, είναι ο ελληνικός λαός στο σύνολό του. Μάλιστα. Τρεις επισημάνσεις. Πρώτον, όσον αφορά το 2000. Είναι το πασοκικό. Είναι η ουσία του προβλήματος της χώρας. Ναι, κύριε Πρετεντέρη. Και έχετε μερίδιο, κύριε Παλιωτόπουλε. Κύριε Πρετεντέρη, τρία σημεία. Πρώτον, το πρόγραμμα του Πασόκ το 2009 δεν είχε τίποτα από τα στοιχεία τα οποία πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Ευθυμίου. Δεν μοίραζε λεφτά δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν, δεν έχω πει εγώ. Τα λεφτά υπάρχουν, ξέρετε ότι και το έχουμε ξανασυζητήσει, ήταν σε ένα τελείως διαφορετικό περιεχόμενο, μιλούσε για από πού μπορείς να αντλήσεις πόρους και το πρόγραμμα του Πασόκ μακάρι σήμερα να είχε εφαρμοστεί. Μα δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Έφτανε για άλλη χώρα το δεύτερο, πρόγραμμα αυτό. Μια χρεοκοπημένη χώρα. Έχετε έναν άχαρο ρόλο να δικαιολογήσετε τα όσα άχαρος είπε ο κύριος Παπανδρέου, εξαπατώντας τους Έλληνες και τις Ελληνίδες πριν τις εκλογές του 9. Ήξερε όλη την πραγματικότητα. Έχουμε μία επιπλέον μαρτυρία του κύριου Ευθυμίου, που είναι ένας σοβαρός άνθρωπος και ένας σοβαρός τέλεχος. Αλλά έχουμε επίσης τη μαρτυρία του κυρίου Προβόπουλου. Μην ανακαλύπτετε τη σοβαρότητα επιλεκτικά, κύριε Παπαδόπουλε. Γιατί θα επέλθει και επισκεφάλισσες. Ο οποίος κύριος Προβόπουλος είχε ενημερώσει από το Σεπτέμβριο του 9 τον κύριο Παπανδρέου για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Και παρά τα αυτά, να ξαπατά τον ελληνικό λαό, κύριε Παναγιωτακόπουλε, εγώ προσωπικά μία εβδομάδα πριν τις εκλογές βγήκα και μίλησα για το έλλειμμα και για το δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Εγώ προσωπικά, λοιπόν, μην τα λέτε αυτά σε μένα, διότι ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός ήταν δεδομένος, σε αυτόν τον είχαμε αναδείξει και σε αυτόν τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό απαντήσαμε με ένα πρόγραμμα σταδιακής προσαρμογής που έγινε μια βίαιη προσαρμογή όταν και μπήκαμε στο μνημόνιο το Μάιο. Και κάνατε το πρόβλημα χρέους και ελλείμματος, οξύτατη κρίση δανεισμού, οδηγώντας τη χώρα στην απελπισία. Κύριε Παναγιωτακόπουλε, αυτό δεν έγινε έτσι. Παναγιωτακόπουλος είναι σύντροφός σας. Κύριε Παναγιωτακόπουλε, με συγχωρείτε. Και ελπίζω να σας ακολουθήσει και να μην μείνει με τον κύριο Παπουτσίου όπως ακούω. Μένει μέσα στο Πασόκ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η χρηματοοικονομική κρίση που βρήκε τη χώρα τον Γενάρη του 10 ουσιαστικά έκλεισε τις στρόφιγγες και αυτό το πρόγραμμα το οποίο είχε μπει σε μια πορεία υλοποίησης ανατράπηκε. Απλώς σας συμπενθυμίζω ότι το Γενάρη, για διεφθαρμένη χώρα, όταν ποιος μιλάμε, μιλούσε για Τιτανικό, όταν καθυβρίζεις το κράτος και το λαό που εκπροσωπείς, πηγαίνεις να ζητήσεις δανεικά αφού έχεις συκοφαντήσει τη χώρα σου. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η χώρα καρφώθηκε, ξεφωνήθηκε από τον κύριο Παπανδρέου. Διότι όλοι ξέρουν στην Ευρώπη ότι η Γερμανία κατά καιρούς έχει κρύψει ελλείμματα στα κρατήδια της. Κύριε ότι η Ιταλία κάνει εγώ το ίδιο. Δεν πρόκειται ούτε να καταδικάσω. Ποιος έβαλε τη χώρα στον τοίχο, κυρία Καθηγήτρια. Λοιπόν, να πάρει να πω κάτι. Ούτε είναι απολογήτρια. Να προχωρήσουμε στο πώς θα δει ο τόπος στην κρίση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλω να κοιτάξουμε μπροστά και να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για τον πολίτη ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απόγνωση. Νομίζω πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα και φιλοδοξώ να το κάνω σε όλες τις εκπομπές έως τις εκλογές. Ναι. Πρώτον, να δούμε τι πήγε λάθος. Mm-hmm. Όχι μόνο για να στήσουμε στον τοίχο κάποιον άνθρωπο για να μην ξαναγίνει ανάποδα, για να μην ξαναγίνει ποτέ. Και για να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο ένα blame game να βγαίνουμε να λέει φταίει η Κατσέλη, φταίει ο Πρετεντέρη, φταίει ο Ευθυμίου, φταίει το ένα και το άλλο. Κάτι έγινε λάθος δύο χρόνια. Δεν μπορεί να έγιναν σωστά τα πράγματα. Φυσικά. Λοιπόν, φυσικά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και ο Ηλίας Νικολακόπουλος και η Δημοκρατική Αριστερά, όλος ο κόσμος. Αυτό είναι το ένα που είναι σημαντικό. Αλλά το δεύτερο που το θεωρώ εξίσου σημαντικό είναι τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Πολύ σωστά. Γιατί η χώρα αυτή, όλοι το βλέπουμε, πεθαίνει. Και αν δεν βρούμε τρόπο να της δώσουμε το φιλί της ζωής, δεν θα επιζήσει. Θα είναι υγιής και θα πεθάνει. Θέλετε τις απαντήσεις μου? Όχι, τώρα θα έχω τη χαρά σε όλη την προεκλογική εκστρατεία. Αν θέλετε να πείτε κάτι να προσθέσετε, ευχαριστώ. Ναι, θέλω να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα έχει ανάγκη με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, ένα μνημόνιο 3 αν θέλετε, εντός του ευρώ, το οποίο να διασφαλίζει τρία πράγματα. Ρευστότητα στην αγορά, ανάπτυξη με συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις και αναδιανομή βαρών. Μάλιστα.
αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση όπου μισθωτοί συνταξιούχοι να βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης. Νομίζω σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί. Να έχουν όλο το βάρος. Αλλά το θέμα είναι να συζητήσουμε το πώς συγκεκριμένα μπορεί να γίνει και πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε αυτό το πρόγραμμα με τους εταίρους μας. Μεταφέρω ερώτημα τηλεθεατών. Όνομα βρήκατε στο κόμμα? Θα το ακούσετε. Α, το έχετε βρει? Θα το ακούσετε.